Καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε όλους. Είμαστε εδώ για ακόμα μία μέρα, κάθε μέρα μαζί, με την Ευγενία Σουλιωτάκη, την Παντάνα Σατέλιου και πολλούς άλλους καλεσμένους που θα σας ενημερώσουμε στην πορεία. Και σήμερα να πούμε ότι είναι, το πήραμε γυναικεία υπόθεση. Σήμερα είναι αντρική υπόθεση. Αντρική υπόθεση, λοιπόν. Ωραίο κόσμο σήμερα και έτσι θα ξεκινήσουμε. Βέβαια, 25 Μαρτίου θα ασχοληθούμε και με αυτό. Εννοείται. Στο δεύτερο μέρος. Σιγά-σιγά. Ας πάμε λίγο έτσι πιο σε καθημερινά ζητήματα, σε καθημερινά θέματα. Με τον αξιόλογο και αγαπητό Γιάννη Αναστασάκη. Καλώς ο οποίος... Καλώς σας βρήκα. Καλώς ήρθατε. Ο οποίος είναι αντιδήμαρχος τεχνικών έργων αυτεπιστασίας και ευρωπαϊκών προγραμμάτων Δήμου Ηρακλείου. Τα είπα καλά. Ναι, μια χαρά. Ήρθα τον άγχο εδώ. Μεγάλος τίτλος. Στην ουσία είναι καθημερινότητα, αντιδήμαρχος καθημερινότητας, μεγάλων έργων και ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Αυτό έτσι για να καταλαβαίνει ο κόσμος. Δύσκολο αντικείμενο, ομολογουμένως, γιατί η καθημερινότητα είναι ένα γήπεδο που μας προβληματίζει όλους και δεν λύνεται. Το Ηράκλειο έχει πολλά προβλήματα που τα ξέρετε από τις λακκούβες, τις λάμπες, τα σχολεία, τις παιδικές χαρές, τους δρόμους. Χάος. Τα μεγάλα έργα είναι και αυτά λόγω της εποχής δύσκολο να υλοποιηθούν, όπως η ανάπλαση του κέντρου, το πάρκο Γεωργιάδη, ο Δερματάς, τα τείχη, που μας δίνουν ένα στοιχείο πιο οραματικό. Είναι έργα που αλλάξανε το Ηράκλειο τις προηγούμενες δεκαετίες και θα συνεχίσουμε μέχρι να κλείσει το puzzle και να έχουμε την εικόνα που θα θέλαμε για την πόλη μας. Πριν πάμε στα έργα, επειδή θέλει να κάνει ένα σχόλιο η Ευγενία από την αρχή της εκπομπής, πριν ξεκινήσουμε. Καλωδεχούμενο. Ναι, εγώ ήθελα να πω ότι είχα διαβάσει, έτσι όπως έψαχνα για εσάς, είχα διαβάσει κάπου ότι είστε ένας ευγενής άνθρωπος, πολύ σικάτος, ακριβώς έτσι, και σε εισαγωγικά μέσα, ατσαλάκωτος. Και περίμενα εγώ να δω σήμερα ένα ντύσιμο έτσι funky, λίγο πιο να το σχολιάσω. Αλλά παρόλα αυτά. Είναι όμως τελικά. Απλά ναι, θέλει λίγο έτσι παραπάνω σκέψη. Είναι 25 Μαρτίου, δεν είναι μία Δευτέρα σαν όλες τις άλλες. Οπότε έπρεπε να είμαστε. Αυτό είναι ένα φυσιολογικό ντύσιμο που να μπορούμε και στο έργο να πάμε και στο γραφείο να κάνουμε ένα ραντεβού. Εντάξει, για όσους γνωρίζουν και παρατηρούν όταν κινείστε στο Ηράκλειο κάτω, ξέρουν ακριβώς το ντύσιμο και το στυλ. Να είναι καλά όσοι τα γράψανε. Ναι. Το ατσαλάκωτος έχει περάσει ανεπιστρεπτή βέβαια. Έχουμε τσαλακωθεί πολύ τους τελευταίους μήνες. Διάφορα πρόβλημα, δυσκολίες, αλλά δεν χάνουμε τη διάθεσή μας τουλάχιστον. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Και να επιστρέψουμε λίγο στα έργα της καθημερινότητας. Προσφάτως είδαμε πριν πόσες μέρες μετράμε, 5 μέρες μετράμε, 6. Που... τα έξυπνα παγκάκια. Ακριβώς. Ήρθαν τα έξυπνα παγκάκια στην πόλη του Ηρακλείου. Κάτι μοναδικό. Ένα έργο ευρωπαϊκό. Έτσι. Λίγο αέρα Ευρώπης να φέρουμε. Το Ηράκλειο θεωρείται έξυπνη πόλη. Τα χαρακτηριστικά όμως αυτής της έξυπνης πόλης μέχρι τώρα ήταν και λίγο πολύ ανέκδοτο στον κόσμο. Λέει τι έξυπνη πόλη, αφού εμείς δεν το καταλαβαίνουμε. Και είχε δίκιο ο κόσμος. Έτσι κάτσαμε με τους συνεργάτες μας, όπως μας έχει ζητήσει και ο Δήμαρχος, και σκεφτήκαμε απλά πράγματα που να έχουν όμως αξία για την καθημερινότητα των δημοτών και να είναι για έξυπνα. Ένα από αυτά είναι τα έξυπνα παγκάκια. Τι ήτανε, δεν ανακαλύπτουμε τον τροχό. Είδαμε σε άλλες πόλεις του εξωτερικού το αντίστοιχο παράδειγμα. Ένα φωτοβολταϊκό ενσωματωμένο σε ένα καλέσι στο παγκάκι. Έτσι, minimal, θυμίζει λίγο iPhone και Apple σχεδιασμό. Έχει δύο USB για φόρτιση κινητού. Έχει και ασύρματη φόρτιση για τα πιο προηγμένα κινητά. Wi-Fi spot, ένα σημείο δηλαδή Wi-Fi για πιο δυνατό σήμα. Αυτό, τόσο απλό. Πόσα παγκάκια αριθμούν. Πήραμε 4, να δούμε αν ο κόσμος θα υποδεχτεί σωστά και καταφέρουμε να τα διατηρήσουμε, μην τυχόν και βανδαλιστούν. Λίγο test drive κάνουμε αυτές τις μέρες. Και αν λειτουργήσει όπως ευχόμαστε ότι θα λειτουργήσει, γιατί η απήχηση των πρώτων ημερών είναι εντυπωσιακή, ξεπέρασε και τις προσδοκίες μας, θα αγοράσουμε τόσα όσα χρειαζόμαστε, 20-25 ακόμα. Δεν είναι φτηνά, είναι περίπου 4.000 ευρώ το ένα, αλλά λέμε ότι έχουμε χρήματα στο Δήμο και ισχύει. Είναι σιγά σιγά η προσπάθειά μας να ανταποδίδουμε στον κόσμο λίγο από τα έσοδα που έχουμε. Γι' αυτό ήταν και η δωρεάν μετακινήσεις με τα μικρά λεωφορεία. Και εκεί πάμε στην ηλεκτροκίνηση, κάτι αντίστοιχο. Είχαμε τη βασική ιδέα να μετακινείται ο κόσμος δωρεάν με συμβατικά λεωφορεία. 500.000 επιβάτες πέρυσι το 2018. Ένα νούμερο που είναι εντυπωσιακό, αν σκεφτεί κανείς ότι ο Ηρακλείος δεν παίρνει αστικό εύκολα. Όχι. Τώρα το πήρε. Γιατί το πήρε, γιατί είναι τζάμπα.
γιατί τον πάει πιο γρήγορα στο κέντρο. Δεν έχει και επιλογή νομίζω τώρα όμως. Είναι, θα το πω, εγώ δεν μπορώ. Έχει γίνει πολύ δύσκολη η καθημερινότητα στο κέντρο, ναι, οπότε ναι. Είναι και σύν αυτό. Είναι όμως και αυτό μια ευρωπαϊκή τάση, το να έχεις μεγαλύτερο κέντρο για περπάτημα και λιγότερος χώρος για αυτοκίνητα. Αυτό δεν θέλουμε, δηλαδή να περπατάμε ήρεμα, να ψωνίζουμε, τα παιδιά μας να παίζουν με ασφάλεια, τα άτομα με αναπηρίες να μπορούν να κινούνται αξιοπρεπώς, γιατί δεν μπορεί να έχουμε μια πόλη που θέλει να λέγεται ευρωπαϊκή και να μην μπορεί ο άλλος να βγει από το σπίτι του. Είναι βασικό στοιχείο νομίζω. Υποχρέωσή μας. Δεν το λέμε σαν κάτι σπουδαίο που κάναμε. Τώρα που αναφέρετε τα ΑΜΕΑ, θέλετε να μας πείτε για τις παιδικές χαρές? Φυσικά. Έχετε προγραμματίσει, έχουν ξεκινήσει, τι ακριβώς γίνεται? Θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά πριν από περίπου 3 χρόνια παρουσιάζαμε το σχέδιό μας, το στρατηγικό για το Δήμο, ένα οραματικό τέλος πάντων πακέτο δραστηριοτήτων και έργων, 125 εκατομμύρια ευρώ. Τελειώνουμε την παρουσίαση, εμείς είμαστε πολύ χαρούμενοι και αισιόδοξοι και είναι στην πρώτη σειρά ο πρόεδρος της τοπικής ομοσπονδίας ΑΜΕΑ. Και λέει όλα αυτά είναι ανοησίες από τη στιγμή που δεν βάλατε τη συσκευή που βάζει τους ανθρώπους που είναι σε αμαξίδιο στη θάλασσα αυτόματα και εμείς αναγκαζόμαστε να πηγαίνουμε σε άλλους Δήμους. Άρα τι είναι τα οράματα αυτά όταν εμείς ουσιαστικά δεν μπορούμε να εξυπηρετηθούμε? Ένα ερέθισμα ήταν αυτό. Ένα άλλο ερέθισμα ήταν ότι μία κοπέλα που είναι ακτιβίστρια σε αμαξίδιο, η Γεωργία Εξημεράκη, που κάνει πολύ ενεργά post στο Facebook, ήταν η αιτία να κάνουμε μαζί μία περιήγηση στην πόλη για να δω με τα δικά της τα μάτια την πραγματική δυσκολία του να κινηθείς, γιατί αλλιώς είναι στα χαρτιά, αλλιώς είναι στην πράξη. Αυτά ήταν τα δύο, ας το πούμε, κίνητρα, τα δύο ερεθίσματα που ξεκίνησαμε να ασχολούμαστε ενεργά. Φτιάξαμε ράμπες, καμιά εκατοστή με τα συνεργεία μας. Τώρα θα φτιάξουμε άλλες 270 με μια μικρή εργολαβία της τάξης των 60.000 ευρώ. Βάλαμε ένα καινούριο ασανσέρ στο μεγαλύτερο διοικητήριο του Δήμου, στην Ανδρόγειο. Την πρώτη κούνια για ΑΜΕΑ στον Καράβολα. Και είπαμε να το πάμε ένα βήμα παραπέρα και να κάνουμε όσο το δυνατόν περισσότερες παιδικές χαρές προσβάσιμες για τα παιδιά ΑΜΕΑ. Δεν μπορεί να είναι όλα τα όργανα κατάλληλα και για παιδάκια που έχουν κάποια παραπληγία, τυφλά ή είναι σε αμαξίδια. Αλλά πολλά από τα παιχνίδια που είναι στις μεγάλες παιδικές χάρες είναι κατάλληλα. Ειδικά παιχνίδια από μεγάλες εταιρείες βέβαια, για να είναι οι προδιαγραφές ασφαλείας σωστές. Και νομίζω ότι σιγά σιγά θα δούμε σε κάθε γειτονιά να υπάρχουν χώροι για δραστηριότητα παιδιών. Μακάρι. Κύριε Αναστασάκη, αν όλα πάνε κατευχήν και βάσει σχεδίου που λέμε, το όνομά σας θα έχει συνδεθεί με το μεγαλύτερο ίσως έργο του Ηρακλείου, που δεν είναι άλλο από την ανάπλαση του κέντρου της πόλης. Πώς αισθάνεστε εσείς γι' αυτό? Αγχωμένος. Αγχωμένος γιατί? Αγχωμένος γιατί είναι ένα δύσκολο έργο. Δυστυχώς δεν μας βοηθάει η νομοθεσία των δημοσίων έργων που λέει ότι ο φτηνότερος παίρνει το έργο. Και όπως αντιλαμβάνεστε, καμιά φορά είναι ό,τι πληρώσεις παίρνεις. Εμείς τώρα είμαστε μια συνεχή διαπραγμάτευση και κόντρα σε εισαγωγικά με τον εργολάβο, γιατί έχει δώσει μια έκπτωση 67%. Δηλαδή, εκεί που είχαμε προϋπολογίσει εμείς το έργο περίπου 4,5 εκατομμύρια, η σύμβαση είναι στο 1,5 εκατομμύριο και προσπαθεί αυτός να χωρέσει, όπως του επιτρέπει η νομοθεσία, στο 1,5 εκατομμύριο μια δύσκολη μελέτη με ακριβά υλικά. Εμείς δεν κάνουμε καμία έκπτωση στην ποιότητα. Δεν θα κάναμε σε κανένα σημείο της πόλης, πόσο μάλλον στο κέντρο, που είναι και στο μικροσκόπιο και είναι και οι απαιτήσεις της χρήσης πολύ πιο βαριές. Άρα, αυτή τη στιγμή η αγωνία η δικιά μου είναι να τελειώσει το έργο, να παραδοθεί και για την ιστεροφημία και τα ονόματα. Δεν ανησυχώ. Ο κόσμος αναγνωρίζει την προσπάθεια, αλλά όλοι κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος. Οπότε αυτό που έχουμε τώρα έτσι σαν πρώτο στόχο είναι να καταφέρουμε να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες που πολλαπλασιάζονται και αυτό είναι δυστυχώς κοινός τόπος προεκλογικά. Έχουμε καταγγελίες ανυπόστατες, αλλά πρέπει να τις αντιμετωπίζουμε. Έχουμε και τους εργολάβους να ξέρουν ότι είμαστε υποπίεση, γιατί στις εκλογές θα θέλαμε να δείξουμε κάτι παραπάνω, βιαζόμαστε και εκείνοι έχουν το δικό τους τρόπο να αντιμετωπίζουν τα πράγματα. Είναι ένα μπραντ εφέρ έτσι διόρυθμο αυτή την περίοδο. Αναφέρετε πριν και για τα παγκάκια, ότι δεν ξέρετε πώς θα τα υποδεχτεί ο κόσμος. Mm-hmm. Γενικότερα τα σχέδια, τα έργα ανάπλασης, πώς τα υποδέχετε? Παραπονιέται, αδειμονεί? Σωστό. Είχαμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε το εξής. Μια δυσπιστία στην αρχή, κατά πόσο θα μπορούσε να λειτουργήσει το κέντρο κυκλοφοριακά και από άποψη εμπορικής δραστηριότητας με ένα τόσο μεγάλο έργο σε εξέλιξη. Ρίξαμε μια ζαριά πολύ καλά μελετημένη και είπαμε ότι θα κάνουμε την παράκαμψη του κέντρου αντιδρομώντας την Αβέροφ και κάνοντας διπλή κυκλοφορία από την πλατεία Κορνάρου μέχρι το Δερματά. Και αυτό μας έλυσε τα χέρια. Αντί για να έχουμε αύξηση του κυκλοφοριακού προβλήματος στο κέντρο, μάλλον έχουμε και άμβληση. Μειώθηκε
το πρόβλημα, γιατί ξαφνικά δώσαμε μία διέξοδο και μπορεί κάποιος να πάει από την πλατεία Ελευθερία στη θάλασσα, χωρίς να χρειάζεται να περάσει ούτε από τη δικαιοσύνη, ούτε από την παραλιακή. Κάνει κατευθείαν αβέροφ και συνεχίζει όλη την κατηφόρα βορειοδυτικά μέχρι το Δερματά. Άρα το πρώτο άγχος μας έφυγε. Ενώ υπήρχε η αγωνία και από τους εμπόρους πώς θα γίνει όλη αυτή η διαδικασία, τώρα είμαστε εντάξει. Και μάλιστα όχι μόνο είμαστε εντάξει, αλλά ενώ δεν υπήρχε στο πλάνο να είναι οριστικός αποκλεισμός των αυτοκινήτων από το κομμάτι Πλατεία Ελευθερίας μέχρι Γιαμαλάκη, τώρα νομίζω ότι είναι 9 στις 10 απόψεις ότι δεν πρέπει να ξαναπεράσει αυτοκίνητο από αυτές τις περιοχές. Άρα τελικά υπάρχει και, όχι ανεκτικότητα, υπάρχει και η στήριξη σε όλο αυτό το φυσικά κόσμο. Φυσικά. Όταν το δει ότι είναι χρήσιμο, όταν το δει ότι είναι εξυπηρετεί. Mm-hmm. Πριν δεν υπάρχει, απριόρι, καμία στήριξη. Το είδαμε. Υπήρχαν πολλά σχόλια αρνητικά. Ναι. Αφού να σας πω τώρα ότι και με την τροχέα, με την αστυνομική διεύθυνση, αλλά και με τη δημοτική αστυνομία, όταν πρωτοείπαμε την ιδέα για αυτή την παρακαμπτήριο του κέντρου, έγινε ο κακός χαμός. Δεν μπορούσαν να αντιληφθούν και δικαίως, γιατί έχουν δει πολλά τα μάτια τους, ότι μπορεί να δουλέψει αυτό το πράγμα. Μας λέγανε ότι για τεράστιες ανάγκες αστυνόμευσης. Εμείς είχαμε εμπιστοσύνη στο σχεδιασμό, αλλά ο σχεδιασμός καμιά φορά μπορεί να στοχίσει. Άλλο είναι να σχεδιάζεις, όπως είπαμε, επί χάρτου, άλλο να κάνεις το πείραμα στην πράξη. Μας βγήκε 100%. Και τώρα ίσα-ίσα και εκείνοι μας λένε, μην τολμήσετε να το αλλάξετε, γιατί μας έδωσε μία λύση που δεν την είχαμε. Για όλα τα πράγματα είχαμε αντίστοιχη δυσπιστία. Όταν είπαμε να βάλουμε τα μικρά λεωφορεία και ο Δήμαρχος είπε θα είναι δωρεάν το πάρκινγκ, δωρεάν τα λεωφορεία, μας λέγανε πού πάνε να βάλετε αστικό στο Ηράκλειο και θα είναι άδεια και θα πληρώνουμε τζάμπα μισό εκατομμύριο στο αστικό χτέλ και είναι ακριβό και είναι έτσι και είναι αλλιώς. Τώρα όλοι καταλαβαίνουν ότι πραγματικά χτυπήσαμε φλέβα χρυσού. Από το Παγκρίτιο, ειδικά η γραμμή, είναι σχεδόν γεμάτα τα λεωφορεία κάθε στιγμή της μέρας, από τις 7 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ. Τώρα θα αλλάξουμε την κόκκινη γραμμή που ερχόταν από το λιμάνι στο κέντρο και θα την κάνουμε να είναι Αλικαρνασσός λιμάνι Αστόρια και θα επιστρέφει για να ενώσουμε λίγο και την Αλικαρνασσό που είναι παραμελημένη σε ό,τι αφορά στο συγκοινωνιακό, η βόρεια Αλικαρνασσός, βόρεια της Χάρου. Και με αυτή τη γέννηση πιστεύω ότι θα ανέβει σε αντίστοιχα επίπεδα όπως η μπλε γραμμή και η κόκκινη. Από την εμπειρία σας, με όλα αυτά που μας λέτε, και αυτά τα χρόνια στην αυτοδιοίκηση και γενικότερα σαν Γιάννης Αναστασάκης. Τελικά, σε όλο αυτό και από τις αντιδράσεις του κόσμου, τι νομίζετε ότι ευθύνεται, τι νομίζετε ότι φταίει? Είναι τελικά η παιδεία που ίσως λείπει από κάποιους δημότες? Είμαστε έτσι σαν λαός, γενικά οι Έλληνες που βιαζόμαστε να βγάλουμε συμπεράσματα? Γιατί το έχετε ζήσει, έτσι, λίγο και από το κέντρο, λίγο απ' όλα. Είναι η ιδιοσυγκρασία που είμαστε με λίγη υπομονή και εύκολη στην κριτική, πολύ εύκολη. Μπορώ να πω όμως ότι έχουμε ένα φιλότιμο που ενεργοποιείται με μια διαφορά φάσης. Και άμα ο άλλος καταλάβει τις καλές των προθέσεων. Και διότι δεν έχει σκεφτεί και τελείως άστοχα, αλλά έχει λογική αυτό που κάνεις, μετά το υποστηρίζει. Δηλαδή, γι' αυτό χρειάζεται να μην αποθαρρυνθεί στην αρχή, που είναι πολύ έντονη κριτική, γκρίνια. Μπορεί να σου λένε διάφορα. Θυμάμαι, κυκλοφορώ με τα παιδιά μου πολλές φορές στο κέντρο και με εμένα και η αναψυχή είναι συμφασμένη με τη δουλειά. Όταν περπατάω, οι άνθρωποι με σταματάνε, θέλουν να μάθουν, να ρωτήσουν. Οπότε, όταν γινόταν η ανάπλαση στο κέντρο στην αρχή, στην είδηση και υπήρχαν καθυστερήσεις, πολλοί καταστηματάρχες μου παραπονιόντουσαν. Δεν είχαν καμία ευαισθησία ότι είμαι εγώ με τα παιδιά μου ή με την οικογένεια. Εκεί σταματάμε, ακούω, προσπαθώ να εξηγήσω και όποιος καταλαβαίνει τώρα ότι δεν είναι όλες οι ώρες για τόσο αναλυτική συζήτηση, καταλαβαίνει οι υπόλοιποι, πρέπει να πάρουν τις απαντήσεις εκεί την ώρα. Και μου λέει ο γιος μου, λέει, μπαμπά μου, λέει, συνεχίζει να σου παραπονείται η κυρία από το τάδε κατάστημα. Και λέω, ευτυχώς όχι, τη λέω, της παραδώσαμε το κομμάτι μπροστά της και είναι ευχαριστημένη τώρα. Και κάτι τελευταίο, μιας και δεν έχουμε αρκετό χρόνο και θα πρέπει να κλείσουμε. Τον ελεύθερό σας χρόνο στην οικογένεια τον αφιερώνετε ή έχετε κάποιο χόμπι? Ή δεν έχετε ελεύθερο χρόνο? Λοιπόν, εμένα είναι έτσι λίγο αχταρμάς ο ελεύθερος χρόνος. Δηλαδή, όπως δεν είναι το μυαλό μου ποτέ σβηστό σε ό,τι αφορά στα επαγγελματικά, πάντα όπου πάω παρατηρώ. Πάντα θα συζητήσω με οποιονδήποτε άνθρωπο, είτε παίζω μπάλα με τους φίλους μου, θα με ρωτήσουν, όπως είπα, στη βόλτα με τα παιδιά. Άρα υπάρχει έτσι μία σύμπτυξη όλων σε ένα. Έχω τα χόμπι μου, μπάσκετ, ποδόσφαιρο, τους περιπάτους, βλέπω τα παιδιά μου, θέλω να κρατάω ζωντανή τη δραστηριότητα και μαζί τους. Όπως σας έλεγα πριν ξεκινήσουμε σήμερα,
αντί για να ετοιμαστώ για την εκπομπή, έπρεπε να κάνουμε διακόσμηση Harry Potter στα δωμάτια και μου λένε ή το κάνεις ή θα φανείς ασυνεπής αυτό που μας υποσχέθηκες. Και μόνο στο Δήμο και μέσα στο σπίτι. Και βέβαια και χρόνο και για τη γυναίκα μου, γιατί όλα αυτά με ανατροφοδοτούν ώστε να μπορώ να είμαι ψύχρεμος και ήρεμος. Και να βρεις και η δύναμη για τα κοινά. Και αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι αν δεν έχεις σώα στα σφρένα και ψυχική ηρεμία, δεν μπορείς να τα διαχειριστείς τα κοινά. Σε παίρνει μπάλα και μετά τίποτα, πρέπει να παραδώσεις τα όπλα. Μας έχει τελειώσει ο χρόνος δυστυχώς, αλλιώς θα είχαμε να λέμε και να μιλάμε. Είστε πολύ ευχάριστος άνθρωπος, σας ευχαριστούμε πολύ. Είστε επανειδή. Είστε επανειδή σίγουρα. Και ό,τι καλύτερο με όλα αυτά που έχετε ξεκινήσει. Να είστε καλά. Περιμένω εγώ, είναι μικρητική. Έτσι, έτσι είναι, σίγουρα.